Περί αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας τον καθηγητή πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Κέντ, τον κύριο Νεόφυτο Λοϊζίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Λοϊζίδη. Είστε εδώ ως επισκέπτης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος των διακεκριμένων επιστημόνων της Διασποράς. Έχετε γράψει βιβλίο για την, σε ανύποπτο όμως χρόνο για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, σωστά? Ένα βιβλίο για την ομοσπονδία στην Κύπρο, όπου αναφερόμουν στο θέμα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας ως μία πιθανότητα επίλυσης του Κυπριακού. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το μοντέλο, επιστημονικά πάντα? Αν αφήσουμε στο μέρος το θέμα του γιατί τώρα, γιατί με το Τσαβούσοβλου, γιατί είχαμε αυτή την συζήτηση, από πλευράς διαπραγμάτευσης μπορεί η αποκεντρωμένη ομοσπονδία να μας δώσει αρκετές προοπτικές. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που αναφέρθηκε σε πολλές περιπτώσεις, ότι όσο λιγότερα θέματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τόσο πιο βιώσιμη θα είναι η λύση, τόσο πιο μειώνεται η πιθανότητα αδιεξόδων. Πιστεύετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να απαντήσει στα θέματα της αποτελεσματικής συμμετοχής και στο θέμα της μιας θετικής ψήφου? Αυτό δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο της συνένεσης. Δηλαδή δεν μπορεί να το δούμε ως υποκατάστατο του πακέτου Guterres ή ως υποκατάστατο της συνένεσης της οποίας πρέπει να υπάρχει σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να δούμε διάφορους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν όσον αφορά το θέμα της θετικής ψήφου. Η αποκέντρωση μπορεί να πάρει διάφορα χαρακτηριστικά ώστε να έχουμε πιο εύκολες διεξόδους στην επίλυση οποιοδήποτε διαφορών. Έχετε κάποιο παράδειγμα? Κοιτάξτε, ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας δώσει παραδείγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια εμπιστευτικότητα, δεν θέλει να χάσει κάποια από τα χαρτιά που ίσως να χρησιμοποιήσει στις διαπραγματεύσεις. Εμείς ως ακαδημαϊκοί μπορούμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα. Να σας δώσω τρία παραδείγματα. Το ένα είναι η περίπτωση της νομισματικής ένωσης, κατά πόσο οι Τουρκοκύπροι μπορούν και σε ποια περίοδο θα μπορούν να ενταχθούν στο ευρώ. Θα μπορεί να υπάρξει εκεί ένας ιδιόμορφος μηχανισμός, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορεί αυτό να γίνει στο μέλλον. Μπορούμε να έχουμε αποκέντρωση όσο αφορά τα επαρχιακά συμβούλια, ώστε να έχουμε καλύτερη συμμετοχή και των Ελληνοκυπρίων που θα επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Όπως επίσης μπορούμε να έχουμε και αποκέντρωση μέσα στην ίδια την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε το σύστημα των συμπροέδρων, ανάλογα θα συμφωνήσουμε με αυτό, αλλά ταυτόχρονα το Υπουργικό Συμβούλιο να εκλέγεται από τα κοινοβούλια, ώστε να υπάρχει ένας συνδυασμός κομμάτων, τα οποία να συνεργάζονται. Ναι. Και στην περίπτωση αυτή, τα οποιαδήποτε συμβούλια έχουμε, θα εκφράζουν ήδη μία υπάρχουσα πολιτική, ένα συμβιβασμό ο οποίος θα υπάρχει μεταξύ αυτών των πολιτικών δυνάμεων. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, αναφερθήκατε στην νομισματική πολιτική. Αυτή επιλύεται όμως από το κοινοτικό κεκτημένο, δεν είναι? Όχι κατά ανάγκη. Στην περίπτωση των Τουρκοκυπρίων δεν μας έχουν δώσει στις διαπραγματεύσεις, από ό,τι γνωρίζω εγώ, τα εμπιστευτικά στοιχεία των τραπεζών τους. Ναι. Οπότε η σύγκληση είναι, κατά την άποψη τη δική μου, θεωρητική. Εφόσον δεν ξέρουμε τι στοιχεία έχουν οι τράπεζες τους, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης. Και αν θα μπορούν να καλύψουν το κενό που... Ακριβώς. Αν πρέπει να υπάρχει ίσως μία... μπορούμε να δούμε την αποκέντρωση ως μία λύση ανάγκης, ως μία λύση κάποιας περίοδου, ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο μίας, αν θέλετε, τραπεζικής κρίσης, η οποία στα πρώτα χρόνια της Ομοσπονδίας θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Είπατε ότι η αποκεντρωμένη Ομοσπονδία μειώνει τις τριβές. Μειώνει όμως και την τριβή των δύο κοινοτήτων, που έχει θετική έννοια. Δηλαδή, όσο περισσότερο έχεις παρεδώσει, τόσο πιο αρμονικά θα μπορέσεις να ζήσεις μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Όμως η επανένωση της Κύπρου δεν θα στηρίζεται μόνο στους κρατικούς θεσμούς. Θα στηρίζεται στην ύπαρξη κοινών κομμάτων. Θα στηρίζεται στις κοινές επιχειρήσεις. Θα στηρίζεται στα κοινά πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες πέραν του τι θα γράφει το Σύνταγμά μας. Κατανοητό. Με την ευκαιρία που είστε εδώ, θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για το Brexit και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει την Κύπρο σε σχέση με την συζήτηση για το σύνορο με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, όπως γνωρίζετε, εγώ έζησα για 5 χρόνια στη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι από τα βασικά θέματα τα οποία βλέπουμε στις διαπραγματεύσεις. Εκείνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη στιγμή
στηρίξει τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Η θέση είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει σύνορο μεταξύ βόρειας και νότιας Ιρλανδίας. Φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ιεραρχήσει την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και βλέπουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τηρήσει αυτούς τους κανόνες που υπήρχαν στη συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι μια αναλογία θα μπορούσε να κάνει, ένα συνειρμό σκέψης που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Στην περίπτωση της Κύπρου, αν είχαμε μια ειρηνευτική διαδικασία αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε ίσως να πάρουμε κάποιες καλύτερες ρυθμίσεις που θα αφορούσαν την ασφάλεια σε σχέση με τις βρετανικές βάσεις. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα πετύχουν οι διαπραγματεύσεις στο Brexit. Κανένας δεν μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις για την Κύπρο, αλλά όταν είσαι στο μεγάλο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων και όταν έχεις προτάσεις, μπορεί να πετύχεις το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία. Εγώ καλό ευχαριστώ. Βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Οι 4 πρώτοι τόμοι του φακέλου της Κύπρου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Το μεσημέρι το ίδιο υλικό παρέδωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νίκος Βούτσης στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και στον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Την 1η Νοεμβρίου θα παραδοθεί στον πρόεδρο Αναστασιάδη.